Άλλο ένα κάντο πράξη, αργά πάλι στην ώρα μας 10 το βράδυ και έχουμε καλεσμένο τον Νεκτάριο Σαρδιανό. Καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα. Καλώς ήρθες. Συγχαρητήρια Γιώργο και Χρόνια για την εκπομπή σας και που ασχολείστε με τα πολιτικά δρόμενα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να μας δίνετε βέβαια και πάσες ωραίες για να μπορούμε να σας ανακρίνουμε. Ασίστ. Είμαστε εδώ, είμαστε με τα κοκτέιλ μας για ακόμα μία φορά από το Τάικο. Γι' αυτό ήρθα, ζήλεψα, είχα δει την εκπομπή με το κουτελάκι που είχε το κοκτέιλ του. Εγώ με το χρόνο έχουμε ακόμα, ο Νεκτάριος το έχει τελειώσει ήδη το κοκτέιλ του, ήταν, δεν άντεξε. Μοχίτο τζίντζερ, πολύ καλό. Το συνιστώ ανεπιφύλακτο. Πάμε να ξεκινήσουμε από κάποια βασικά πράγματα, έτσι να γνωρίσουμε το Νεκτάριο. Λίγα λόγια για τις σπουδές σου, το επάγγελμά σου. Αν ασχολείσαι με τον αθλητισμό, τι ομάδα είσαι? Καταρχάς, είμαι παιδοχειρουργός στο επάγγελμα. Δραστηριοποιούμε στον ιδιωτικό τομέα, στο ιατρικό κέντρο, στο παιδιατρικό κέντρο στη Μαρούσια και στο ΡΕΑ εδώ νότια. Με τον αθλητισμό σε στυλ παρέας. Έτσι. Αν και τώρα από την καραντίνα και μετά έχω πρόβλημα. Έχω αποσυντονιστεί. Πήρα και 10 κιλά. Τον έχεις ανάγκη δηλαδή. Ολυμπιακός είμαι εγώ, δεν είμαι. Αυτό εγώ δεν κάνω. Είμαι Ολυμπιακός. Έτσι. Δεν ήθελα να το αποφύγεις. Ναι, δεν ήθελα να αποφεύγω. Λοιπόν, πρώτη φορά υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Πώς ήταν η εμπειρία των εκλογών για σένα? Γιατί κατέβηκες με τον Γιώργο Λαρίση? Αυτά προς το παρόν. Και όχι με κάποιον άλλο. Ναι. Συναντηθήκαμε μέσω ενός γνωστού τυχαία με τον Γιώργο. Μου άρεσε έτσι που ήταν νέος ο τρόπος που με προσέγγισε. Και αποφάσισα να συμπορευτώ μαζί του. Δηλαδή δεν ήταν έτσι καθαρά κριτήριο κομματικό ή κάτι τέτοιο. Όχι. Εγώ δεν είμαι κομματικοποιημένος. Καταρχάς ο Γιώργος δεν ήταν γνωστός μου πριν, έτσι, δεν ήμασταν φίλοι, δεν ήμασταν καν γνωστοί. Μέσω ενός κοινού γνωστού έγινε έτσι η προσέγγιση. Χαλαρή κουβεντούλα πάνω κάτω όπως είμαστε έτσι. Τώρα. Ήπιαμε ένα καφέ, okay, λέω γιατί όχι. Προηγουμένως δεν είχα... Δεν είχα ασχοληθεί. Δεν είχα ασχοληθεί, ούτε είχα καμία άλλη... Κάποια ιδιαίτερη τριβή, ας πούμε. Κάποια ιδιαίτερη προσέγγιση από κάποιον άλλον. Όπως είπα, εγώ κομματικοποιημένος δεν είμαι, πολιτικοποιημένος. Δεν μ' αρέσει να παρατάσουμε σε κομματικές γραμμές. Στρατό πήγα και έπαιξα αρκετά, οπότε η κομματική πειθαρχία να μου λείπει. Μ' αρέσει να είμαι λίγο... Απίθαρχος. Όχι απίθαρχος. Αυτόνομος. Να έχω έτσι μια ανεξαρτησία, αν έχω δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Αφού μιλήσαμε για τον Γιώργο τον Λαρίση, ο ίδιος θα ξανακατέβει το 2023 ως υποψήφιος δήμαρχος? Καθώς γνωρίζω, δεν έχει αλλάξει κάτι. Θα κατέβει και είμαστε μαζί. Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σου αφήνει το χώρο και το χρόνο να ελεγχθείς. Δεν σε πιέζει ιδιαίτερα και το εκτιμώ αυτό. Και επίσης είναι ένας άνθρωπος που ξέρει και δημιουργεί κίνητρα για τους συνεργάτες του. Ώστε να τους κρατάει πάντα σε εγρήγορση και τον ευχαριστώ και γι' αυτό, γιατί φροντίζει για τους συνεργάτες του και ξέρει να τους... αυτό που υπάρχει γενικά ωραίο κλίμα. Να τους δημιουργεί... Το είδαμε άλλωστε ότι αφήνει χώρο να εκφραστήσει αν έχεις αντίθετη άποψη, αλλά θα έρθουμε αργότερα σε αυτό. Okay. Λοιπόν, προεκλογικά ήσασταν πολέμη του Τζουλάκη. Αν δεν κάνουμε λάθος κιόλας. Πολέμοι δεν ήμασταν με κανέναν. Πολέμοι, ναι. Απλώς επειδή θεωρητικά εμείς ήμασταν μια παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και μέσα στην παράταξη του Δημάρχου ήταν ήδη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπήρχε αυτή η άτυπη κόντρα. Δηλαδή, θα έπρεπε να παλέψουμε για τους ίδιους ψηφοφόρους. Ποιος θα τους τραβήξει. Οπότε αυτό
εξορισμού δημιουργούσε έτσι μια... μια κόντρα, έτσι, μια ένταση. Κόντρα, μια ένταση, ποιος έχει χρήσμα, ποιος δεν έχει χρήσμα, δεν έχει κανείς. Ότι εμείς είμαστε αμιγώς από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ από εκεί είναι και άλλα στελέχη από άλλες παρατάξεις και όλο αυτό. Mm-hmm. Αλλά εγώ προσωπικά δεν ήμουν εχθρός με κανένα, δεν τους ήξερα. Δεν ήξερα ούτε, δεν γνώριζα ούτε τον κύριο Κούπα, ούτε τον Αλέξανδρο τον Ζαβό, ούτε τον Δημάκη, ούτε από την παράταξη του Δημάρχου, mm-hmm. κανένα. Mm-hmm. Επομένως, πώς μπορώ να είμαι... έτσι να έχω ναι, ως γενικό κλίμα. Ναι, σαν γενικό κλίμα ήταν αυτό. Και τέλος πάντων, προεκλογικά πολέμη έστω τζουλάκι, όπως το είπαμε εμείς. Μετά την πρώτη Κυριακή, μια ουδέτερη στάση απέναντι στην παράταξη τζουλάκι. Και λίγο καιρό μετά απέναντι, έρχεται η σύμπραξη. Απέναντι, ουδέτερη στάση εγώ δεν είχα. Εγώ είχα, μετά στο πρώτο γύρο είχα στηρίξει ξεκάθαρα, είχα πει ότι στηρίζω το, την προτίμησή μου, mm-hmm. την είχα δηλώσει, ότι εγώ στηρίζω τον Γιώργο του Κουντελάκη. Mm-hmm. Και το στήριξα τότε για που... Για τη δεύτερη Κυριακή. Μετά την πρώτη Κυριακή. Ναι. Εγώ είχα ήδη δηλώσει, ας πούμε, ότι η προτίμησή μου ήταν να κερδίσει το Δήμο ο Γιώργος Βουτελάκης. Και το είχα πει τότε που, ήταν, που δεν ήταν φαβορή. Δεν ήταν φαβορή. Ναι, ναι, ισχύει. Και το είπα πριν γίνει η δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή και στη μάχη πάνω. Δεν περίμενα να δω ποιος ναι. και μετά να, πω, να πάρει σπαλαμάτια. Ποιος έχει το advantage. Και με πείραξε γιατί ορισμένα στελέχη από την παράταξη του Βουτελάκη. Μετά τη σύμπραξη, κάναν δηλώσεις άσχημες για μένα και αυτό με πείραξε. Εντάξει, μετά την... έγινε ο δεύτερος γύρος, ήταν το αποτέλεσμα που ήρθε, το αποτέλεσμα που ήρθε. Οπότε μετά ο καθένας χαράσει τη δική του πορεία και παίρνει τις αποφάσεις του και κινείται με αυτές. Άρα θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο ότι ήρθατε πιο κοντά μετά τη δεύτερη Κυριακή με την παράταξη του Δημάρχου λόγω του ότι κέρδισε. Σαν παράταξη, λέω, σαν... ναι. Ήταν σημαντικό, προφανώς, γιατί και εσείς θέλατε να συμμετέχετε στη διοίκηση. Αποφασίσαμε ότι θα ήταν καλύτερο για την παράταξή μας να είμαστε στη συνδιοίκηση του Δήμου, γιατί μέσα από αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσουμε και εμπειρίες και θα γίνουμε καλύτεροι, ακονίζοντας τις δεξιότητές μας. Και... ναι, ήταν μια απόφαση που την είχαμε... Έχουμε συμφωνήσει όλοι οι εκλεγμένοι γι' αυτό τότε. Κοίτα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η στάση που δεν έχει κανένα πρόβλημα να διαφοροποιηθεί από το σύνολο. Προσωπικά για τον Εκτάριο ένα σχόλιο από μένα. Ναι. Ότι δεν πάει με τη γραμμή. Δεν έχει πρόβλημα να διαφοροποιηθεί. Άμα συμφωνεί θα πάει με τη γραμμή. Φαντάζομαι, ναι. Άμα δεν συμφωνεί... Καταρχάς, εγώ προσωπικά και ούτε άλλοι, δηλαδή deal καρέκλα έναντι σιωπής, δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο και ούτε μου προτάθηκε, δηλαδή. Εντάξει, απ' την άλλη είμαστε όμως, δεν πάβει να... Είμαστε πλέον μια παράταξη, άρα... θα πρέπει στηρίζουμε τον Δήμαρχο και προσωπικά στήριξη. Το σέβομαι τον Δήμαρχο και τον εκτιμώ. Ένας πολύ ανοιχτός άνθρωπος και είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ προσεγγίσιμος. Η πόρτα του γραφείου του είναι πάντα ανοιχτή, δεν είναι... είναι... αυτό που λέει είναι ανοιχτή και δεν την βρίσκει ανοιχτή, είναι όντως ανοιχτή. Είναι άμεσα προσβάσιμος, ό,τι θες το διεκπαιρεώνεις μαζί του και μου αρέσει αυτό, δεν είναι συγκεντρωτικός. Είδαμε στο τελευταίο Δέλτα Σίγμα που έγινε ότι η θέση σου ήταν όχι για τα, σε ό,τι αφορά τα κοντεϊνερ. Διαφωνώ για αυτό το θέμα το συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Απλά σαν γονέα, δηλαδή εγώ παιδάκια 8 ετών πάνε στη Δευτέρα Δημοτικού, δεν θα ήθελα τα παιδιά μου να πάνε σε προκάτω. Εντάξει, πολλές φορές ας πούμε λέμε ότι πολλές φορές είναι καλύτερη, είναι πιο αποδεκτή η μη λύση από μια πρόχειρη λύση. Δηλαδή, σαν και καλά να εφαρμόσουμε τη δίχλωνη υποχρεωτική μου οποιοδήποτε κόστος. Ναι. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις παραμέτρους. Δηλαδή, στη Νέα Σμύρνη μέσα στο πυκνοδοτημένο αστικό ιστό δεν είναι εφικτό, δεν είναι εύκολο να βρεις χώρους. Όχι μόνο για σχολεία. Η Νέα Σμύρνη δεν έχει πολιτιστικό κέντρο, δεν έχει δημαρχείο. Δεν έχει αθλητικές υποδομές. Δηλαδή ελεύθερα δημοτικά γηπεδάκια δεν υπάρχουν. Δηλαδή, εμείς ειδήσει τώρα, αν θέλουμε να πάμε να παίξουμε μπάσκετ, να πάρουμε κι άλλον έναν και να πάμε να παίξουμε μπάσκετ, δεν υπάρχει. Πρέπει να πάμε να πηδήξουμε μάντρες, να πάμε στα σχολεία. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Θυμάμαι το ίδιο όπως όταν ήμουν πιτσιρικάς. Κάτι αντίστοιχο συνέβαινε, πηγαίναμε στον Άγιο Κοσμά. Τότε που υπήρχαν εκεί χώροι, πηγαίναμε στον Άγιο Κοσμά. Δίναμε εκεί συναντιόμασταν, παίζαμε ποδόσφαιρο μπάσκετ ή πηδάγαμε μάντρα κάγκελα και πηγαίναμε στο σχολείο. Κάτι αντίστοιχο
Πιστεύεις ότι, ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή είναι έτσι ιδιαίτερα νομίζω ευαίσθητο, πιστεύεις ότι αν ολόκληρη η αντιπολίτευση παρέμενε, ολόκληρη, σύσσωμη, υπήρχε περίπτωση να είναι άλλο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας? Όχι, γιατί η στροφή ήταν η λυμένη απόφασή της. Ήταν αυτός ένας νόμος του ΣΥΡΙΖΑ και φαντάζομαι ότι θέλανε να το στηρίξουν. Καθαρά κομματικά δηλαδή. Καθαρά θα πηγαίνανε. Ναι. Ναι. Δεν θα παίζει ρόλο δηλαδή είτε μέναν είτε. Okay. Θέλανε καθαρά κομματικά να εφαρμοστεί με οποιοδήποτε κόστος η δίχρονη προσχολική. Και θέλανε ας πούμε, να κατηγορήσουν τη Δημοτική Αρχή ότι αδράνησε, ότι δεν κινήθηκε πιο γρήγορα στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω αν είχε όντως τις λύσεις, αλλά επειδή δεν ήμουν και εγώ νωρίτερα, δεν ξέρω τι διρρετή ζυμώσεις έχουν γίνει. Δηλαδή, αν όλες οι δυνάμεις της πόλης έχουν ερωτηθεί και αν όλοι. Για μένα πρέπει όλες οι δυνάμεις της πόλης, είτε είναι. Γιατί υπάρχει κτίριο στη Γέχα που έχει μέσα ένα υπηαγωγείο, θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο. Θα μπορούσε να γίνει υπηαγωγείο στην Εθνική Στέγη, θα μπορούσε να γίνει υπηαγωγείο στο Ισφόλιο, θα μπορούσε να γίνει υπηαγωγείο μέσα στο κτίριο των Προσκόπων. Δηλαδή δεν ξέρω τι, αν έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες. Οπότε έχω. Κρατάω μια επιφύλαξη. Και μιας και είσαι και προσωπικά αντίθετος σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Επιμένω λίγο, συγγνώμη που σου επιμένω γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. Και μιας και είσαι αντίθετος, εσύ προσωπικά, πιστεύεις ότι η πρωτοβάθμια επιτροπή της οποίας προεδρεύεις έχει τη δύναμη, τη δυνατότητα να προσβάλλει σε εισαγωγικά αν θες, αυτή την απόφαση? Ή να κάνει κάτι για να. Όχι, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Άρα είναι δέσμια, ας πούμε, της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή οδεύουμε στο να εγκαταστήσουμε κοντέινερ. Απλώς είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή, δεν νομίζω να προλαβαίνουν για φέτος. Καλά, ναι, για φέτος. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορούν να γραφτούν παιδάκια σε μία τομή που αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται. Δηλαδή, αν γίνει κάτι. Και δεν ολοκληρωθεί, πού θα πάνε, αλλά του χρόνου αν δεν βρεθεί άλλη λύση. Του χρόνου λογικά θα είναι έτοιμο. Ναι. Εκτός αν συμβεί κάτι άλλο, αν εξαιρεθεί ο Δήμος. Δεν είναι λίγο, δεν ξέρω, δεν είναι λίγο άδικο, ας πούμε, γιατί μπορείς αυτό να είστε σύμφωνοι και η πρωτοβάθμια και οι σύλλογοι γονέων και όλοι μαζί. Δεν είναι λίγο άδικο να αποφασίσει. Οι σύλλογοι γονέων ψήφισαν ναι στη ΔΕΠ. Okay. Η Ένωση Γονέων. Ναι. Ή όπως ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ψήφισε ναι στη ΔΕΠ. Δηλαδή θέλουν και αυτοί να εφαρμοστεί η δίχρονη. Άρα στην ουσία δεν υπάρχουν σύμμαχοι στον αγώνα. Σύμμαχοι θα είναι οι γονείς. Γιατί όταν ο γονιός πάει το παιδί του στο ΠΡΟΚΑΤ και δεν είναι αυτό που έχει κατά νου, τότε θα υπάρχουν αντιδράσεις. Μέχρι να δω ότι. Τι είδος, γιατί ακόμα για διάφορες κατασκευές, βαρέως τύπου, ελαφρώς τύπου. Ναι, τι κατασκευή είναι. Μέχρι να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εμείς, πάντως, παρακολουθώντας ό,τι συμβαίνει στο Δήμο και ως εκπομπή που δίνουμε έμφαση σε ό,τι γίνεται πράξη, νομίζω συμφωνούμε και οι δύο πρώην, ότι ο Νεκτάριος είναι από αυτούς που έχουν κάνει τα περισσότερα λόγια τους πράξη. Σε σχέση με τους άλλους στο Δήμο τουλάχιστον. Από την αρχή της τετραετίας είσαι στο πόστο του Προέδρου της Πρωτοβάθμιας. Τι κατάσταση είχες παραλάβει από τον προκάτοχό σου? Σε τι έργα έχεις προβεί, σε τι βελτιωτικά έργα τώρα τελευταία? Με αφορμή τις φωτογραφίες που είδαμε πρόσφατα από το δεύτερο νηπιαγωγείο που έγινε ανάπλαση κιόλας. Εντάξει, εμένα η γνώμη μου είναι ότι το δημόσιο σχολείο αξίζει κάτι καλύτερο. Και τα δικά μου παιδιά σε δημόσιο σχολείο πηγαίνουν. Μάλιστα κάποια στιγμή, ήταν περίπου τα Χριστούγεννα. Ξέρω ότι τα σχολεία έχουν αμφιθέατρα, τότε είναι η περίοδος που γίνονται εκδηλώσεις. Μου είχε πει κάποιος που είχε ένα σύλλογο ότι θέλει να κάνει μια εκδήλωση, έχει να κάνει μια εκδήλωση στο αμφιθέατρο ενός σχολείου. Και του είπα, okay. Μετά από λίγο καιρό είχαμε ξανασυναντηθεί και του λέει, τι θα γίνει, θα πραγματοποιηθεί αυτό, μου λέει, ξέρεις κάτι. Μου λέει, δεν θέλω να υποβαθμίσω το σύλλογό μου κάνοντας την εκδήλωσή μου στο σχολείο σου. Okay. Αυτό ήταν πολύ προσωπικό για μένα. Δηλαδή, δεν είναι καλό το σχολείο. Δεν μου κάνει τέτοια προσβολή ούτε σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή. Ναι, το σχολείο, το δημόσιο σχολείο το αξίζει. Γιατί μπορεί να έχουμε καλύτερα σχολεία.
Οπότε εγώ σε αυτό το πνεύμα κινούμαι. Γιατί να έχουν τα ιδιωτικά διαδραστικούς πίνακες. Βάλαμε 18 διαδραστικούς πίνακες στα δημοτικά σχολεία, βάλαμε 11 βίντεο προβολής, δώσαμε υπολογιστές, δώσαμε 24 λάπτοπ σε 8 δημοτικά, φτιάξαμε τα, εξοπλίσαμε δύο εργαστήρια πληροφορικής δύο άλλων δημοτικών. Σε όλα τα σχολεία, σε όλα τα δημοτικά, κάναμε καινούργια συμφωνία με καινούργια φωτοτυπικά μηχανήματα, leasing, τα οποία να εξυπηρετούν τις ανάγκες των σχολείων, γιατί είχαν κάτι παλαιού τύπου, τα οποία χαλάνε μια θετήρηση και λίγο, μια τυπώναμε, μια τυπώναμε. Δηλαδή, κάνουμε κινήσεις ώστε να, στο μέτρο του δυνατού πάντα και στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, γιατί δεν έχουμε... τα κονδύλια μας είναι περιορισμένα, δεν έχουμε περιορισμένα κεφάλαια. Άρα, στο μέτρο του εφικτού και του δυνατού και στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να, για να εξοπλίσουμε καλύτερα το δημόσιο σχολείο. Αλλάξαμε όλες τις μπασκέτες και εστίες ποδοσφαίρου στα σχολεία της πρωτοβάθμιας. Και αυτό το όσο αφορά το, τη διαμόρφωση του δεύτερου νηπιαγωγείου, έτυχε και λάβανε χώρα αυτή τη στιγμή μια ανάπλαση από, από το Δήμο, την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, που είχε εντάξει τους άπλους χώρους κάποιων σχολείων στο πρόγραμμα Φιλόδημος. Και αφού θα γινόταν και στο δεύτερο νηπιαγωγείο, εμείς απλώς προτείναμε τι παιχνίδια θα μπουν σαν σχολική επιτροπή. Ναι, ναι. Και βάλαμε κάτι διαφορετικό που δεν υπήρχε. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτά το τύπο τα παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι φωτογραφίες δεν είδα και εγώ. Ναι, απλώς κάναμε κάτι, κάναμε μια διαφορετική πρόταση. Αυτό. Και μιας που αναφέρθηκες, έτσι μου κάνεις ωραία πάσα, μιας που αναφέρθηκες στα κονδύλια, στα χαμηλά κονδύλια κατά τα άλλα. Είδαμε τώρα τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, που σας έδωσε, αν δεν κάνουμε λάθος, 7.000 ευρώ. Όχι, αυτό είναι ο Δήμος στα πλαίσια λήψης μέτρων για τη μη διασπορά του κορονοϊού. Είχε αποφασίσει να κάνει... Είναι καθαρά φορά το να κομμάτι αυτό. Να κάνει απολύμαση στα σχολεία πρωτοβάθμιας και θεροβάθμιας. Ναι. Το έκανε ο Δήμος, απλώς δίνει εμάς τα χρήματα για να πληρωθεί η εταιρεία. Δεν είναι... Ναι, ναι, ναι. Όχι, αφορά το συγκεκριμένο. Αφορά 3.500 για την πρωτοβάθμια, 3.500 για την θεροβάθμια. Ναι. Για την απολύμανση που είχε γίνει τότε στην αρχή της. Δεν θεωρείς ότι. Δεν ξέρω. Δεν το θεωρείς χαμηλό το ποσό τη στιγμή που υπάρχουν οργανισμοί που διαχειρίζονται εκατομμύρια. Υπάρχει ένα ποσό το οποίο ήταν γύρω στις 360.000 που απορροφήθηκε από αλλού λόγω του κορονοϊού, αλλά τελικά. Έγινε συντήρηση εντάξει, έργων, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχετε μιλάτε με το control. Αν και είναι κακοπροαίρετη αυτή η ερώτηση. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Δηλαδή, για μένα η γνώμη είναι ότι κάθε ευρώ που δίνεις στην παιδεία, ποτέ δεν πάει χαμένο. Πάντα σου επιστρέφει και με τόπο. Και όσα χρήματα και να ρίξεις στην παιδεία, ποτέ δεν είναι αρκετά. Έτσι. Άρα, εμένα ήταν στο χέρι μου, φυσικά και θα έδινα πολύ περισσότερα χρήματα στα σχολεία. Θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι τυπογραφικό λάθος το 7.000 και να ήταν 70. Εντάξει, το 7 έγινε για μια συγκεκριμένη δαπάνη. Συνήθως ο Δήμος δίνει, κάνει, δηλαδή είχε δώσει, από ό,τι γνωρίζω, 100.000, περίπου το 120.000 το 18, 180.000 ήταν το 19. Και πάλι σε σχέση με άλλους οργανισμούς, νομίζω είναι αστεία αυτά τα νούμερα για την παιδεία. Αυτά τα νούμερα, ο Δήμος έχει υπό την ευθύνη του τις εγκαταστάσεις των σχολείων. Δεν έχει να κάνει με την εκπαίδευση, εκεί είναι καθαρά. Ναι, ναι, εγκαταστάσεις. Ναι, κάποια κτίρια είναι παλιά, δηλαδή υπάρχει το δεύτερο δημοτικό, το τρίτο δημοτικό είναι το 1950. Το πέμπτο, ξέρω εγώ, είναι από το 1970. Ήδη και τα πιο καινούργια δημοτικά είναι πλέον κλείνουν 20 ετία. Το 7ο, το 4ο, το 12ο. Η παιδεία σίγουρα χρειάζεται σύγχρονες και λειτουργικές εγκαταστάσεις. Και όπως αλλάζει η εποχή, αλλάζουν και οι απαιτήσεις του σχολείου. Άλλες απαιτήσεις είχαμε το σχολείο όταν ήμασταν εμείς σίγουρα μαθητές, και άλλες είναι τώρα. Και αλλιώς είναι τώρα. Στην καθημερινότητα, έτσι, και στα φλέγοντα ζητήματα και γενικότερα στην ουσία, θα πω. Ποιος είναι αυτός που έχει το πάνω χέρι, η ΔΕΠ, ας πούμε, ή πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Όσον αφορά τι. Στα τρέχοντα, σε αποφάσεις σημαντικές, στα κονδύλια, στα πάντα. Όσον αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων της σχολικής επιτροπής, είναι καθαρά η σχολική επιτροπή. Είμαστε
νομικό πρόσωπο. Έχουμε διοικητική αυτοτέλεια. Okay. Δηλαδή, άρα εκεί δεν σας επηρεάζει κάτι. Τα κονδύλια που έχουμε είναι, τα διαχειριζόμαστε εμείς. Η ΔΕΠ υποτίθεται ότι είναι μια εποπτική αρχή. Η ΔΕΠ εισηγείται για τις επιχορηγήσεις του Δήμου. Ναι. Μπορεί να εισηγηθεί στο Δήμο για την ανάγκη δημιουργίας καινούργιων σχολικών συγκροτημάτων. Ή ότι χρειάζεται να γίνει κάποια πιο εκταμένης κλίμακας, όχι συντήρηση, κατασκευή, μέσω του προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων του Δήμου. Αυτά, ναι, η ΔΕΠ, αλλά τα δικά μας κονδύλια τα διαχειριζόμαστε αποκλειστικά εμείς. Έχουμε διοικητική αυτοτέλεια, είμαστε νουπουδουδού. Κοιτώντας μπροστά, στο 2023, στις επόμενες εκλογές, πού βλέπουμε τον Νεκτάριο Σερδιανό? Συνεχίζει να ασχολείται με κοινά ή μήπως είναι μια απόφαση που τη μετάνιωσε? Δεν το έχω μετανιώσει. Γιατί ίσως επειδή είναι και η θέση που έχω πάρει, είμαι παιδοχειρουργός, είμαι πιο κοντά στα παιδιά, τα παιδιά μου πάνε σχολείο. Έχεις και άρα βελτιώνω. Δεν είσαι απλός δημοτικός σύμβουλος. Άρα είναι χαρά μου να βελτιώνω τις συνθήκες της εκπαίδευσης. Όσο κουραστικό κάποια στιγμή και αν γίνεται αυτό, όχι, δεν το έχω μετανιώσει. Τώρα τι θα γίνει το 2023, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Εντάξει, το 2023 θα είναι αναμφισβήτητα περίοδος αλλαγής. Ναι. Αλλαγής για το Δήμο. Θα γίνουν ζυμώσεις, φαντάζομαι. Παρακαλώ, λέω αλλαγής τουλάχιστον. Θα ξανακατέβεις το 2023, με ποιον δεν ξέρουμε. Με τον Γιώργο μαζί θα είμαστε πάντως. Πώς περίμενες το Δημοτικό Συμβούλιο πριν μπεις? Πώς το βρίσκεις και αν το επίπεδο που έχεις συναντήσει το θεωρείς έτσι ικανοποιητικό, σοβαρό, ασόβαρο? Εντάξει, όχι, υπάρχει καλό επίπεδο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάποια πράγματα όμως, εντάξει, αναγκαστικά λέγονται για να λέγονται. Αλλά όχι, είμαι ικανοποιημένος από το επίπεδο του Συμβουλίου. Ένα σχόλιο. Πάντα υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, εντάξει, είναι διαφορετικές παρατάξεις. Ο καθένας έχει φιλοδοξίες, όνειρα, στόχους. Άρα πάντα κάποια πράγματα γίνονται για κάποιο λόγο. Αλλά γενικά το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου είναι καλό. Άρα εκεί εντάσεις, ας πούμε, και τον τρόπο αντίδρασης της αντιπολίτευσης σχετικά με τις τηλεδιασκέψεις, για παράδειγμα. Κοίτα, τώρα αυτό είναι μια ειδική κατάσταση, έτσι. Είναι μια ειδική κατάσταση για την οποία δεν έχουμε ξεφύγει ακόμα. Αυτό το θεωρώ υπερβολικό. Δεν έπρεπε να γίνει. Κάτι γνώμη. Όπως ήταν περίοδος, έχουμε κι άλλα. Η ένσταση θα ήταν ότι για ποιο λόγο δεν γινόταν ζωντανή αναμετάδοση. Αυτό ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνεται με τηλεδιάσκεψη, αλλά ταυτόχρονα να γίνεται και ζωντανή αναμετάδοση για οποιοδήποτε πολίτη, ο οποίος δημοτικός να μπορεί να παρακολουθήσει το Συμβούλιο. Ή αν κρίνει σκόπιμο ότι από κάποια συλλογικότητα κάποιος πρέπει να παρέμβει, να μπορούσε ένα-δύο άτομα, πόσο ήταν αυτά, να τοποθετηθούν και αυτοί μέσω τηλεδιάσκεψης. Τώρα, όσο αφορά και τις διαζώσεις, ναι, υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν ήδη είναι και ανοίγουν και αυτά σε επαφείς ομάδες και μπορεί να έχουν στο σπίτι τους άλλες επαφείς ομάδες, οπότε είναι σεβαστές οι ανησυχίες τους και οι φοβίες τους. Δεν μπορείς να τους εκβιάσεις. Σώνει και καλά να είναι διασώσεις. Ακόμα δεν έχουμε ξεφύγει. Δεν ξέρουμε καν αν θα εμφανιστεί δεύτερο κύμα μέσα στο καλοκαίρι. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και από Οκτώβριο-Νοέμβρη όταν επιστρέψουν πάλι τα κρύα. Επομένως, να είμαστε λίγο έτσι πιο προσεκτικοί, πιο φυλακτικοί. Δεν θα προχωρήσω περαιτέρω ερώτηση. Να ρωτήσω γιατί και πώς και τέλος πάντων. Έχουμε τελευταία. Πάντως, κλείνω. Η αντιπολίτευση ζήτησε τηλεδιασκέψεις. Ο Δήμος έκανε τηλεδιασκέψεις. Ζήτησε διαζώσεις. Τώρα, το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει διαζώσεις. Άρα, μπορεί να καθυστερεί λίγο, αλλά τους ικανοποιεί τις επιθυμίες. Από τους τελευταίους Δήμους, βέβαια, αλλά θα κάνουμε και εμείς διαζώσεις. Okay. Έχουμε ακούσει τελευταία πολλά παράπονα συνεχώς για τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ποια είναι η γνώμη σου για αυτό το θέμα και πιστεύεις εσύ θα μπορούσες να την καταστήσεις τη θέση του και να σου είναι εσύ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου? Αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να ήμουν
αυτή τη στιγμή μου αρέσει εκεί που είμαι. Περνάω καλά, συγκεντρώνομαι σε αυτό. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι φίλος μου, το έχω πει, ο Παναγιώτης Τσιάπης. Πιστεύω ότι έχει στοχοποιηθεί από την αντιπολίτευση, δεν ξέρω, τον έχουν κλάβει σαν τον αδύναμο κρίκο και θέλουν λίγο έτσι να το φέρουν λίγο. Να τον εκνευρίσουν, να τον ζωρίσουν, αλλά χάνουν τον χρόνο τους. Δεν νομίζω να υποδώσει αυτή η στρατηγική για αυτό το εγχείρημά τους. Πάντως είναι η πιο βαρυσύμβατη θέση σίγουρα που υπάρχει μέσα. Η θέση που δέχεται πειρά. Δέχεται στοχευμένα πειρά. Μπορεί να επηρεάσει και αποφάσεις, να την κρίνεις στο 90. Όπως έχει γίνει τώρα, με την απλή αναλογική που είμαστε 20, εμείς στην 21 οι άλλοι, πολλές φορές επικρατεί η ψήφος, δεν υπάρχει διπλή, είναι η ψήφος του Πρόεδρου και επικρατεί αυτή. Βέβαια, κανείς δεν έχει κάνει κριτική γιατί η αντιπολίτευση δεν είναι συμπαγή, γιατί δεν είναι 21, αφού όλοι διαφωνούν, γιατί φτάνει να είναι στην ισοβαθμία. Και γιατί πολλές φορές δεν είναι καν ισοβαθμία. Είμαστε εμείς 20 και είναι 18, είναι 20 και είναι 19. Υπάρχουν δηλαδή θέματα, ας πούμε, το θέμα του Μινέτα δεν έχει περάσει με ισοβαθμία, έχει περάσει 19-17. Ναι. Γιατί δεν ήταν εκεί, δηλαδή, αφού είναι περισσότεροι, να είναι εκεί και να μην περάσει. Και νομίζω το θέμα του Μινέτα είχε περάσει έτσι επειδή είχαν φύγει τελευταία στιγμή δημοτικοί σύμβουλοι. Είχαν αποχωρήσει κάποιοι από την, από την αντιπολίτευση λίγο πριν. Γιατί κάποιος δεν έκανε κριτική, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί πως φύγανε σκόπιμα. Νομίζω ότι γιατί αυτό το ναι, εωρείται, αν φύγαν σκόπιμα, αν είχαν κάποιο λόγο που φύγανε. Τέλος πάντων. Δηλαδή θέλω να. Το πρώτο, φτάσαμε Απρίλιο-Μάιο, ώστε να κερδίσει η αντιπολίτευση με ένα ψήφο. Ενώ είναι περισσότεροι, κερδίσανε μετά από τόσο δημοτικά συμβούλια τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Αυτό κάτι. Okay, κάτι σημαίνει. Στο μόνο συμβούλιο που ήταν όλοι, νομίζω, δεν είχε ξανασυμβεί. Ναι. Και ήταν πώς ήταν όλοι, γιατί ήταν από τηλεδιάσκεψη. Άρα τηλεδιάσκεψη τι κάνει, καλό στην αντιπολίτευση. Γιατί δίνει δυνατότητα σε όλους να είναι εκεί. Αρκεί να είναι δημόσιο. Και ελεύθερη για ναι, τον κόσμο. Εγώ θέλω να, ήταν, ναι, να είναι ζωντανή αναμετάδοση. Γιατί και τώρα που θα πάμε διαζώσεις, δεν επιτρέπονται. Δεν επιτρέπεται κόσμο να παρακολουθήσει. Δεν επιτρέπεται, ναι, είναι μόνο για του δημοτικού συμβούλου. Και είμαι σίγουρος ότι δεν θα είναι πάλι όλοι, θα λείπουν κάποιοι και θα το δείτε. Δηλαδή, άμα θέλετε, να βάζουμε και στοίχημα. Φωνάζουν, δηλαδή να γίνει διαζώσεις, θα δείτε πόσοι θα λείπουν. Νομίζω ότι έχω δύο κρατούμενα για το Νεκτάριο. Το ένα είναι ότι δεν μας, θέλω να μας απαντήσεις σε τι κατάσταση παρέλαβες το πόστο που έχεις αναλάβει, το ένα κομμάτι, ναι, και το άλλο. Γιατί είδαμε ότι έκανες πολλά πράγματα. Ναι, και το άλλο, τι έχεις στα άμεσα πλάνα, ναι, να γίνει στο επόμενο διάστημα. Το παρέλαβα γενικά σε καλή κατάσταση. Ήταν σε καλή κατάσταση. Δεν είχα μεγάλα. Μιλάμε πάντα με οικονομικούς όρους. Δεν είχα μεγάλα ανοίγματα. Δεν κοιτάω ποτέ πίσω. Κοιτάω από τι έχουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Πάντα. Δηλαδή, σκέφτομαι πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το σχολείο. Τι μπορεί να, τι δεν έχει, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε, μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή. Δεν μ' αρέσει. Ίσως είναι και πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν γίνει. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω τι καταστάσεις, τι έχει αντιμετωπίσει ο καθένας. Δεν μπορώ να. Γιατί μην νομίζετε ότι υπάρχει μια απίστευτη γραφειοκρατία. Στην ουσία το τμήμα της πρωτοβάθμιας έχει ένα άτομο, έναν υπάλληλο να διεκπεραιώνει. Ως χωρίς αποκλειστικά με γραφειοκρατία. Ναι. Ένα πρόβλημα που διαπίστωσε είναι ότι έτσι όπως είναι το σύστημα, για να είσαι διαφανής, δεν μπορεί να είσαι και γρήγορος και προβληματικός. Ναι. Δηλαδή κάθε απόφαση να περάσει από το σου, μετά πρέπει να ανέβει διάβια και μετά να γίνει εκτελεστέα και όλο αυτό είναι μια διαδικασία που σου τρώει χρόνο και πολλές εργατοώρες. Επομένως, οι ανάγκες προκύπτουν συνεχώς. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Αντιμετωπίζουμε καταρχάς πολλά προβλήματα βανδαλισμών. Δηλαδή, φτιάχνουμε κάτι, την άλλη μέρα χαλάει. Φτιάξαμε κάτι πόμολα στο δεύτερο δημοτικό, την ίδια μέρα πήγαν τα σπάσανε, την άλλη πρέπει να τα ξαναφτιάξουμε. Έχουμε οι ανάγκες δηλαδή, των σχολείων προκύπτουν καθημερινά. Επομένως, πρέπει να βρεις
εκείνους τους αυτοματισμούς, πρέπει να δημιουργήσεις αυτοματισμούς για να είσαι έτσι πιο γρήγορος και πιο μπροστά. Αποτελεσματικός. Δηλαδή, σίγουρα είναι το οικονομικό θέμα, αλλά είναι και, το θέμα, είναι και θέμα αντανακλαστικών και ταχύτητας. Άρα αυτά τα δύο είναι που σε απασχολούν, το να εξασφαλίσεις τα κονδύλια και να είσαι αποτελεσματικός, να τα διαχειριστείς γρήγορα και με σωστό τρόπο. Υπάρχει κάτι που ετοιμάζετε να κάνετε, υπάρχει κάποιο... Όχι, κάτι αυτή τη στιγμή δεν... δεν ετοιμάζουμε κάτι άλλο. Όπως είπα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει από τη νέα χρονιά. Σίγουρα θα είναι μια δύσκολη. Εκτίμησή μου είναι ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Να φανταστεί δηλαδή τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, όταν θα εμφανιστεί 100% θα εμφανιστεί η γρήπη, το κοινόκριο λόγημα, η αδενοή, η RSV, όλα αυτά. Μόνο από αυτά θα δημιουργηθεί ένας μεγάλος πανικός. Δηλαδή, χωρίς να εμφανιστεί ο κορονοϊός, μόνο από αυτά, από τις περιπτώσεις, από τις ιώσεις, από όλα αυτά, φανταστείτε τι έχει να γίνει. Θα ξανακλείσουν τα σχολεία. Δεν το ξέρουμε. Τι ξέρουμε, ότι θα χρειαστούμε σίγουρα χρήματα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε λίγο έτσι, πιο προσεκτικοί πλέον στη διαχείριση. Πάντως, γι' αυτό που είπες, νομίζω ότι δεν έχουν δρομολογική εργασία. Δεν είχε τεθεί ένα θέμα στις αρχές του χρόνου, νομίζω, με βαψίματα σχολείων, με ελαιοχρωματιστές που δεν υπήρχαν στο Δήμο. Κοίτα, ο Δήμος έχει μόνο δύο ελαιοχρωματιστές. Άρα, αυτοί οι δύο άνθρωποι τι να πρωτοβάψουν. Δηλαδή, φαντάσου, δύο άτομα έχουν βάψει όλη τη Νέα Σμύρνη. Να βάψουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας, να βάψουν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας. Να πάρει κι άλλους. Να βάψουν τα δημοτικά κτίρια, να βάψουν τα γυμναστήρια. Δεν έχει άλλους τεχνικούς, δεν έχει να μας προσφέρει την υπηρεσία. Μόνο τις γνώσεις της έχει και τις παρατηρήσεις της. Δηλαδή έχει έναν ηλεκτρολόγο, γι' αυτό ο άνθρωπος ήταν που το κάνει. Γι' αυτό δεν. Γιατί να πάρουμε έναν ακόμα ηλεκτρολόγο, έναν ακόμα ηλεκτρολόγο. Λόγω, φαντάζομαι ότι είναι από τους περιορισμούς των μνημονίων, δεν μπορεί να γίνουν προσλήψεις. Αν και τώρα έχουν γίνει κάτι, έχει κάνει ήδη ο Δήμος για να πάρει υδραυλικούς μετρολόγους. Γιατί χρειάζονται. Μέσω προγράμματων ΕΣΠΑ. Άρα είναι δέσμιος ο Δήμος στην ουσία. Είναι δέσμιος, ναι. Αυτά από εμάς. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Ρόνι. Όχι, νομίζω αρκετά τον ζαλίσαμε. Έρχεται βέβαια και κάτι ακόμα που... Ναι, έχουμε και ένα κάτω γρήγορα που ναι, θα ναι. Γυρίσουμε τώρα σκύρο. Οκ, okay, για να δούμε. Αυτό ήταν το κάτω πράξη για σήμερα. Έχεις δευτερόλεπτα στο κάτω γρήγορα. Δεν έχεις κλεψίδρα. Θα σε χρονομετρούμε, όχι, θα σε χρονομετρούμε. Δεν έχεις κλεψίδρα. Γιατί έχει πει ότι θα είναι πολύ γρήγορο στο κάτω γρήγορα. Έχει δεσμευτεί, ναι. Okay. Αυτό ήταν το κάτω πράξη λοιπόν με το Χρόνι τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα φύγω γρήγορα. Όχι, εντάξει. Όσο προλαβαίνω. Περιμένεις να σε βασανίσουμε λίγο. Όσο προλαβαίνω.